Καλή Ανάσταση να έχουμε σε όλον τον κόσμο. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ήττη ομάδα στα play-off. Ήρθαμε εδώ και είμαι αρκετά ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές. Το πλάνο που ακολούθησα στον αγωνιστικό χώρο καταφέραμε και πήραμε μια σημαντική νίκη. Υπάρχει διακοπή, υπάρχει ξεκούραση. Όμως είναι μόνο 3 βαθμοί και βλέπουμε τη συνέχεια και το επόμενο παιχνίδι, γιατί βλέπουμε πώς αλλάσουν τα δεδομένα παιχνίδι με παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους προσφεριστές, συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας βοήθησε για να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Καλή συνέχεια στον Άρη. Ευχαριστώ. Εντάξει, νομίζω περάσαμε δύσκολα τη φετινή χρονιά. Όλοι μας εκεί στον Αρχάγγελο. Δουλέψαμε. Σίγουρα, αν ξεκινήσουμε να θυμάστε πολύ καλά, δύσκολα θα μπούμε εξάδα. Μετά μπήκαμε εξάδα, δύσκολα θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Αυτή όλη η κριτική πρέπει να την δέχεσαι και να βελτιώνεσαι και να προσπαθείς μέχρι το τέλος. Αυτή τη στιγμή κατάφερα, δούλεψα και αξίζουν συγχαρητήρια αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Τίποτε παραπάνω, έχει 4 παιχνίδια για μένα. Όλες οι ομάδες είναι εισάξιες, όλες οι ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι με την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια για την νίκη. Όπως είδες και εσύ, όμως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις ομάδες. Είναι απρόβλεπτο το πρωτάθλημα. Όμως και πάλι η μοίρα έπαιξε ένα καθοριστικό παιχνίδι. Το 2018 έπαιξε τελικό πρωταθλήματος και ενδέχεται η μοίρα να σε βάλει πάλι σε αυτή τη θέση σε 2 αγωνιστικές. Σαν προπονητής, αλλά και συναισθηματικά σαν άνθρωπος, πώς αντιμετωπίσεις αυτό το παιχνίδι τη μοίρα? Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα που συναντήθηκα με τον Πρόεδρο μέχρι την ημέρα που θα φύγω από τον Αρχάγγελο θα είμαι 100% επαγγελματίας και αυτό κάνω μέχρι σήμερα. Ξέρω, δεν είναι η μοίρα του προπονητή, αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, οι ωραίες στιγμές, οι κακές στιγμές, ο ενθουσιασμός, η απογοήτευση, αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και μακάρι, το λέω ξανά, να δέχομαι κριτική και να βρίσκομαι σε αυτό το επίπεδο. Έχω να ανταγωνιστώ με όλους τους ξένους που βρίσκονται στις υπόλοιπες ομάδες, όλους τους συναδέλφους, και αυτό για μένα η κριτική είναι μέσα στο παιχνίδι μας και μπορούμε να βελτιωνόμαστε από την κριτική, αλλά να μην δέχομαι από κανένα να με κερδίσει όποιος συνάδελφος και αν είναι. Κύριε Μουστή, ζείτε με πάθος το ποδοσφαιρό. Τι σημαίνει για εσάς η επιστροφή των οργανωμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ? Και επίσης μια ερώτηση διπλή στο αγωνιστικό. Πέπτει την αγωνιστική μου που είχε απολογισμό 1 νίκη και 4 ήττες. Ποια στοιχεία έφεραν το ΑΠΟΕΛ σήμερα να είναι στο πλήν 1 και να έχει αυτή την εξαιρετική προοπτική για τον τίτλο? Και επίσης σε αυτούς τους 4 τελικούς που έχουν μείνει, ποια στοιχεία πιστεύετε ότι θα καθορίσουν τον πρωταθλητή? Πρώτον, τα τελευταία 26 παιχνίδια όταν τα πάρετε, η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Συμφωνώ ότι δεν κάναμε καλό ξεκίνημα. Αυτό μας κράτησε αρκετά πίσω. Γι' αυτό δεν μιλούσαμε, δουλεύαμε και ήρθαν κάποια αποτελέσματα που κατάφεραμε να είμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ό,τι ήρθαν οι οργανωμένοι, σίγουρα είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εγώ από την αρχή το δίνω δημόσια ότι είμαι υπέρ τους οργανωμένους. Γιατί χωρίς οργανωμένα σύνολα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο και πρέπει να επιστρέψουν όλοι πίσω στις εξέδρες. Τώρα θα κριθεί σε κάποιες λεπτομέρειες. Όπως είπα, συγκεντρωνόμαστε για το επόμενο παιχνίδι που είναι με την ΑΕΚ. Έχει χρόνο να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα είμαστε ακόμα πιο πλήρης σε αυτό το παιχνίδι με τις επιστροφές που θα έχουμε.
που θα μας δώσουν ακόμα περισσότερη δυναμική. Σήμερα αυτό που είδαμε είναι ότι όλα τα παιδιά, είτε αυτοί που ξεκίνησαν και ακόμα περισσότερον αυτοί που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, μας έδωσαν την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Αλλάξαν πάρα πολλά οι αλλαγές που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την νίκη. Πώς σας ανησύχησε το γεγονός ότι ο Βάρτη ξέχασε τρεις ευκαιρίες στα πρώτα 10 λεπτά, αλλά τελείωσε το παιχνίδι με τον και ασύμψη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι οι λεπτομέρειες. Σίγουρα το ξέρεις πολύ καλά. Όλοι το ξέρουμε. Όταν χάνεις ευκαιρίες στο ποδόσφαιρο, σίγουρα υπάρχει ο κανόνας, η μπάλα τιμωρεί. Ευτυχώς δεν μας τιμώρησε ο αντίπαλος. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Και όπως είπες, έβαλε έναν γκολ και εδώ και μια ασίστ που να το βοηθήσει και τον ίδιο ακόμα να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι ακόμα ο Μάκλιτσα που εγώ θέλω να βλέπω στον αγωνιστικό χώρο. Έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης και σιγά σιγά νομίζω αυτή η εμφάνιση παιχνίδι με παιχνίδι να του δω και ρυθμό να μπορέσει να μας βοηθήσει τα τελευταία 4 παιχνίδια. Το Φιλιτάκι, πότε θα τον έχετε στη διάθεσή σας? Είναι σημαντικό ότι υπάρχει διακοπή. Θα γίνουν μεγάλες προσπάθειες από τους γιατρούς, από τους φυσιοθεραπευτές και θα αξιολογείται καθημερινά και να δούμε πότε θα τον έχουμε με την επιστροφή, αν μπορεί να είναι με την ΑΕΚ ή στο επόμενο παιχνίδι με τον Απολλώνα στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε.